Εξελίξει σε πολλά διαφορετικά μέτωπα από το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε ήδη συνδεθεί με τους συναδέλφους στις Βρυξέλλες, στην Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, που θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Το θέμα που κυριαρχεί αφορά στην Εύα Καϊλή. Η Ευρωβουλευτής, μετά από 2 ώρες κατάθεσης ενώπιον του Εισαγγελέα Βρυξελών, περιμένει την απόφαση για τη συνέχιση ημί της προφυλάκησής της για το σκάνδαλο Qatar Gate. Οι συνηγοροί της, που ζήτησαν να αφαιθεί ελεύθερη με βραχιολάκι εντοπισμού, επέμειναν στην αθωότητά της για κάθε μία από τις κατηγορίες που της προσάπτουν. Θα περίμενε κανείς συνοπτικές δικαστικές διαδικασίες στην Εισαγγελία Βρυξελών για την πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή. Ήταν όχι μόνο ζήτημα τιμής για την ίδια η αποφυλάκησή της με βραχιολάκι, μέχρι ότου εκδικαστεί το σκάνδαλο χρηματισμού με την προσωνυμία Qatar Gate. Υπάρχει και ένα βρέφος που μεγαλώνει μόνο του με 2 γονείς στη φυλακή. Μεγάλο βέλος στη φαρέτρα των επιχειρημάτων για τους συνηγόρους της που εμφανίστηκαν ντυμένοι με τη Βένους ενώπιον του εισαγγελέα Μισελ Κλές. Κατάθεση που θα κρατήσει περί τις 2 ώρες και κάτι. Nous avons demandé que Madame Καϊλή puisse être soumise au régime de la surveillance électronique avec un bracelet. Elle participe à l'enquête de manière active. Elle conteste toute corruption dans son chef. Τα είπαμε όλα μας τα επιχειρήματα. Η κυρία Καϊλή ποτέ δεν έχει δωροδοκηθεί. Η κυρία Καϊλή είναι αθώα. Υπό την πίεση των αποκαλύψεων που την ενοχοποιούν παρά το σεβάσμιο τεκμήριο της αθωότητας, η Εύα Καϊλή λυγίζει στις καταθέσεις των προηγουμένων ημερών και θέτει η ίδια την αθωότητά της υπό αμφισβήτηση. Τα 750.000 ευρώ δεν ήταν τα πρώτα που είδε να περνάνε από το διαμερισμά της. Είχαν ανακυκλωθεί λεφτά και λεφτά του Παντσέρη από την εποχή προ-κορονοϊού. Υποστήριξε το σύντροφό της ως αγαθιάρη που δεν ήξερε το όχι. Ήταν πολύ ευγενικός. Θα παραδεχτεί ίσως να έπρεπε να πω κάτι γιατί είμαι μεγαλύτερη. Όσο για τη βαλίτσα με τα χρήματα που κουβαλούσε ο πατέρας της όταν τον συνέλαβαν, θα πει ότι τα χρήματα ήταν στο σπίτι της επί μήνες. Όσο για τα 150.000 ευρώ που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, ήταν για το στεγαστικό, δικαιολογείται. Η υποθήκη είναι στο όνομά μου, εγώ την πληρώνω. Μπορείτε να το δείτε από την πιστωτική μου κάρτα. Τα μετρητά είναι η συμβολή του συντρόφου μου. Υπήρχαν 5.000 ευρώ σε ένα χρηματοκιβώτιο και 5.000 ευρώ σε ένα άλλο. Γνωρίζω ότι ο Φραντσέσκο δανείζεται κατά καιρούς από τους γονείς του, πιθανότατα και από τον Αντώνιο. Το γνωρίζω γιατί υπάρχουν πράγματα που θα ήθελε να αγοράσει, αλλά δεν είχε τα μέσα. Ήξερα ότι φύλαγε πράγματα από το πρώην αφεντικό του, τον Πατσέρη, αλλά και από το τωρινό αφεντικό του, τον Κοτζολίνο. Αλλά δεν προβληματίστηκα ποτέ από πού προέρχονται τα χρήματα. Η Καϊλή επιμένει μάλιστα ότι είναι άτυχο τέκνο της κακιάς στιγμής. Εγώ ασχολήθηκα με το θέμα της απελευθέρωσης της βίζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ορισμένα κράτη της Μέσης Ανατολής, Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν. Ήταν προτεραιότητα όχι μόνο γιατί ήταν πάροχοι αερίου, αλλά και γιατί πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις περισσότερο από άλλες. Η Κομισιόν ασκούσε πιέσεις για το ζήτημα αυτό και εγώ συμφωνούσα. Η απόφαση θα κρινόταν στα τέλη Νοεμβρίου. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την πολύ έντονη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω γι' αυτό υπήρξε σύγχυση ανάμεσα στην αποστολή του Παντσέρη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δική μου που ήταν για τη βίζα και την ενέργεια. Κακιά στιγμή δεν ήταν το μονόλεπτο εκείνο της παρέμβασής της στις 21 Νοεμβρίου υπέρ του εργασιακού εν τη γενέση παραδείσου ονόματι Κατάρ. Ήταν η στιγμή που η Καϊλή στα αλήθεια έλεγε ψέματα που τους είχε γράψει ο Τζόρτζι για να πει, όπως παραδέχτηκε, απορίας άξιο, γιατί τότε δεν πέρασε ξανά από το μυαλό της η σκέψη εκείνη που πέρασε στα πρακτικά των καταθέσεών της. Ίσως να έπρεπε να πω κάτι γιατί είμαι μεγαλύτερη. Σύνδεση με τον απεσταλμένο του αντένα της Βρυξέλλας, Ισαάκ Καρυπίδη, που παρακολούθησε ολόκληρη τη σημερινή διαδικασία, Ισαάκ. Ρίτσα, βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας εξαιρετικά δραματικής μέρας για την κυρία Εύα Καϊλή. Από νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ στα δικαστήρια της Βελγικής Πρωτεύουσας, κυριολεκτικά ακούσαμε τα πάντα. Κάποιοι Βέλγοι συνάδελφοι μου έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανόν η κυρία Καϊλή να αποφυλακιστεί, κυρίως εξαιτίας του ανήλικου παιδιού της. Ιταλοί συνάδελφοι, αν και έλεγαν ότι βασικός υπεύθυνος είναι ο σύντροφός της, εκτιμούσαν ότι η δικαστής θα την κρίνει προφυλακιστέα για μια σειρά από λόγους. Κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ είναι γνωστό πως οι βελγικές αρχές σε αυτή την υπόθεση, με αυτή την υπόθεση, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς τα έξω. Το σίγουρο όμως είναι πως αυτό που επιβεβαιώνεται σήμερα
είναι ότι είναι οι επικριτές της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εδώ και χρόνια σημείωναν ότι κάτι σάπιο τρέχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Η ίδια η κυρία Καϊλή, δια το συνηγόρο της, αρνείται τα πάντα και φαίνεται να ρίχνει το φταίξιμο στο σύντροφό της. Θα δούμε τώρα από λεπτό σε λεπτό αν αυτό πιστεύει και το Προδικαστικό Συμβούλιο ή όχι και αν εισακουστούν τελικά οι δικηγόροι της που εδώ και δημόσια μετά την ακρόαση ζήτησαν η κυρία Καϊλή να αφαιθεί ελεύθερη με ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό δηλαδή βραχιολάκι. Ρίτσαρ. Από λεπτό σε λεπτό λοιπόν η απόφαση. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, Ισαάκ. Στη χώρα μας, οι αρχές δέσμευσαν το οικόπεδο συνολικής έκτασης 9 στρεμμάτων που είχε αγοράσει η Εύα Καϊλή μαζί με τον σύντροφό της στην Πάρο στο πλαίσιο των ερευνών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η αδελφή της, Μανταλένα Καϊλή, καθώς όπως αναφέρει το περιοδικό Πολιτικό, οι δύο αδελφές είχαν κάνει το λόμπινγκ και την πολιτική οικογενειακή υπόθεση. Την ώρα που κρινόταν η τύχη της Εύας Καϊλή στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δίνοντας την εντολή να δεσμευτεί το οικόπεδο της Ευρωβουλευτής στην Πάρο, άνοιγε το δρόμο για πιθανή άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος της και στη χώρα μας. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπέγραψαν Καϊλή και Τζόρτζι, το οικόπεδο αγοράστηκε τον περασμένο Μάρτιο έναντι 300.000 ευρώ, ποσό που εξοφλήθηκε με χρήματα από κοινότους λογαριασμούς Ελληνική Τράπεζα. Το τίμημα εξοφλήθηκε με δύο τραπεζικές επιταγές, 142.500 ευρώ εκάστη και με ένα έμβασμα 15.000 ευρώ. Το ακίνητο δεν αγοράστηκε μέσω κάποιας εταιρείας, αλλά γράφτηκε στο όνομα της Καϊλή και του συντρόφου της. Το οικόπεδο θεωρείται φιλέτο στο νησί της Πάρου, με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, ο οποίος το πούλησε στο ζευγάρι, να αποκαλύπτει ότι η ευρωβουλευτής το αγόρασε κάνοντας σκληρά παζάρια σε τιμή 120% πάνω από την αντικειμενική του αξία. Η αντικειμενική αξία πόσο είναι του συγκεκριμένου οικοπέδου? 145.000. Εσείς πουλήσατε... 300. Και αν δεν ήταν να έλυγε η άδεια, ίσως το πουλήσα και παραπάνω. Εμένα μου κάνει τρομερά παζάρια πάντως. Πολλά παζάρια. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα που συνοδεύει τη δέσμευση, το οποίο διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ότι η απόκτηση του οικοπέδου προέρχεται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για τον λόγο αυτό, οι ελληνικές αρχές δέσμευσαν και τον κοινό λογαριασμό που είχε Καϊλή και Τζόρτζι, μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του οικοπέδου. Με τον τίτλο «Οικογενειακή υπόθεση, πώς οι αδελφές Καϊλή έμπλεξαν το λόμπινγκ και την πολιτική», το περιοδικό Πολιτικό σε εκτενές ρεπορτάζ περιγράφει τις παράλληλες διαδρομές των δύο γυναικών, η Εύα στην πολιτική και η Μανταλένα στο ευρωπαϊκό παρασκήνιο. Την ώρα που η Εύα Καϊλή έστρεφε το ενδιαφέρον της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, η Mate Group της Μανταλένας Καϊλή το 2018 δημιούργησε μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, Nellon Tech, η οποία επικεντρωνόταν στους ίδιους τομείς. Όπως σημειώνει το Πολιτικό, ο μητρικός οργανισμός Mate Group δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμούς, αλλά σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία φέρεται να έχει λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα σχέδιά της, τα οποία προσέφερε στήριξη η Εύα Καϊλή. Έχουμε πάρει πολύ αγαπητή υποστήριξη από ανθρώπους που ήταν κοντά μας. Δουλεύουμε για να αποδειχθεί ότι η αδερφή είναι αυτό. Δεν είναι μόνο η στέρηση της ελευθερίας, αλλά αυτό που την πονάει περισσότερο είναι ότι της λείπει πάρα πολύ η δίχρονη κόρη της. Ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την πρώτη συνάντησή του με την Εύα Καϊλή στις βελγικές φυλακές, μίλησε για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, η οποία όμως, όπως είπε ο δικηγόρος της, θεωρεί ότι η αλήθεια στο τέλος θα θριαβεύσει. Μόνο με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας ή τον τρόπο δράσης κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών μπορεί να παρομοιάσει κάποιος το κύκλωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων με πρωταγωνιστή το σύντροφο της Εύας Καϊλή. Όπως αποκαλύπτουν οι ιταλικές εφημερίδες, το σύστημα επηρεασμού που είχε στήσει ο Παντζέρι με δόλωμα την Καϊλή είχε δάκτυλο και το Ιράν. Λίγο άμπα, money, 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 φωτογραφία της Εύας Καϊλή με ομόηχη του επωνύμου της φίρμα καφέ και από κάτω η ένδειξη 100% αραβικά.
Έτσι εξευτελίζεται στο διαδίκτυο το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς που θίγει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο κρυφός κόσμος του κρυπτονομίσματος τρινεί την απώλεια της Εύα Καηλή από τον θόκο της, γιατί είχε λόγο καλό να πει για τα συμφέροντά του. Η γελιογραφία δείχνει τη μηδενική ανοχή των Αράβων στο αλκοόλ, αλλά την γενεοδορία σε επεσκέση όπου ουραίει το χρήμα. Το Qatar Gate και τα συμπαρομαρτούντα αμαρτήματα δείχνουν το Ευρωκοινοβούλιο σαν μαύρη τρύπα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Presunzione di innocenza vale per tutti. Certo è una presunzione di innocenza che si affievolisce quando trovi nella valigia di una persona alcune centinaia di migliaia di euro. Κι αν είναι το Κατάρ, το Μαρόκο, η Μαυριτανία, η επιχορηγή του κυκλώματος Παντσέρι, Τζόρτζι και Σία, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από καταγγελίες, υποκλοπές, πορίσματα μυστικών υπηρεσιών και απολογίες, η ιταλική εφημερίδα La Stampa βλέπει και ένα άλλο δάκτυλο, αυτή τη φορά για τα συμφέροντα του Ιράν. Τον Λετωνό Έλνταρ Μαμέντοφ, σύμβουλο των Ευρωσοσιαλδημοκρατών. Επίσης διαπιστώνουν ότι Μαροκινός πρέσβης νίκιαζε το διαμέρισμα του Φραντσέσκο Τζόρτζι στο Μιλάνο για να λαμβάνει νομότυπα μίζα για τις διευκολύνσεις του. Στην Ιταλία οι αρχές παγώνουν όλους τους λογαριασμούς του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι και της οικογένειάς του. Αποκαλύπτεται ότι η σχέση του εγκεφάλου των δωροδοκιών με το Μαρόκο υπάρχει από το 2011, όταν ακόμα θύτευε στις Βρυξέλλες. Και είναι τέτοιος ο οχετός που κατά τον βελγικό τύπο δεν είναι άμυρος ευθυνών ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, που φέρεται να είχε έμιστη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης. Ο Αβραμόπουλος, που δεν ελέγχεται για το σκάνδαλο Qatar Gate, δεν αποδέχεται τις κατηγορίες για ανεύθυνη συμπεριφορά. Όταν όμως διαπίστωσα ένα χρόνο μετά ότι είχε αρχίσει να πέφτει σε ατονία αυτός ο οργανισμός, μόνος μου εδώ και ένα χρόνο διέκοψα αυτή την σχέση. Μάλιστα τελευταία. Το 21 παραιτηθήκατε. Όλοι μαζί υποβάλαμε τις παραιτήσεις. Το 21 παραιτηθήκατε, κύριε Αβραμόπουλε. Το Φεβρουάριο του 22, ένα χρόνο μετά. Ο Αβραμόπουλος αναγνωρίζει ότι είχε έμιστη, αν και επιτιμή σχέση με την διαβόητη ΜΚΟ.